παρελθόν του αλυτρωτισμού, με συνταγματική αναθεώρηση, με έργα όμνες, πραγματικά έργα όμνες και όχι international έργα όμνες μόνο, και με σύνθετη γεωγραφική ονομασία, μια συμφωνία η οποία αποβαίνει προς όφελος και των δύο κρατών. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Αμανατίδη, χθες επεσήμανε ξεκάθαρα ότι για να ανοίξει το ζήτημα της ένταξης στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση της γείτονος θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συνταγματική τους αναθεώρηση. Και μιλήσατε για το τέλος του αλυτρωτισμού. Η υπηκότητα και η γλώσσα αφήνουν παράθυρα, γιατί γι' αυτό σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η επικύρωση τελικά και η ένταξη θα είναι εφόσον γίνουν όλες οι συνταγματικές αλλαγές, και είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες τις οποίες έχει η χώρα μας. Κυρία Πολάλη, η συμφωνία αυτή είναι μια αμοιβαία, νομίζω, καλή συμφωνία και είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία την οποία πετυχαίνει η κυβέρνηση μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο γνωρίζετε ποιο είναι. Όχι, η γλώσσα έτσι κι αλλιώς, στο ζήτημα της γλώσσας, η οποία είχε αναγνωριστεί από το 1977, έχει προσθεθεί στη συμφωνία μέσα ότι αποτελεί χαρακτηριστικό των νότιων σλαβικών γλωσσών, και είναι άλλο πράγμα το nationality από το ethnicity. Στο nationality, στα διαβατήρια τώρα, τα οποία κυκλοφορούν εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, στο nationality υπήρχε μόνο η λέξη Macedonian. Αυτή τη στιγμή θα υπάρχει και η λέξη citizen of North Macedonia. Μακεδόνες πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Ενώ μέχρι τώρα στο διαβατήριο έγραφε αυτό. Όπως και στο διαβατήριο έγραφε επάνω Μακεδονία, Republic of Macedonia, θα γράφει Republic of North Macedonia. Αλλάζει το όνομα. Αλλά είναι τώρα λόγω του ονόματος. Άλλο είναι η εθνότητα. Με τη συμφωνία δεν αναγνωρίζεται η εθνότητα, αναγνωρίζεται όμως το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Mm-hmm. Υπάρχει και ο άρθρο 7, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Και έχει βγει προς τα έξω το τι είναι το άρθρο 7. Ουσιαστικά το άρθρο 7 ξεχωρίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, προσδιορίζει μόνο γεωγραφικά και ιστορικά τους γείτονές μας από τότε που εμφανίστηκαν, και γι' αυτό λέμε ότι βάζει ένα τέλος στον αλυτρωτισμό. Όπως και οι αλλαγές του συντάγματος, που είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία το πέτυχε, δεν υπήρχε πουθενά διαπραγματεύσεις στο παρελθόν. Στο προημιό τους και όσα αλυτρωτικά υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμά τους. Η ολοκλήρωση όλων αυτών θα φέρει την επικύρωση τότε από τη Βουλή, γιατί τότε ισχύουν και οι διεθνείς συμφωνίες και εντάσσονται στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Η επικύρωση λοιπόν με τις συνταγματικές αλλαγές, τότε είναι που θα επιφέρει και την επικύρωση της συμφωνίας από τη χώρα μας. Αυτό που λένε πολλοί επικριτές αυτής της συμφωνίας είναι ότι το όνομα, η ταυτότητα, η γλώσσα είναι το όχημα του αλυτρωτισμού, και ότι αυτό δεν δεσμεύει ουσιαστικά μελλοντικά στην οποιαδήποτε ηγεσία της γειτονικής χώρας να χρησιμοποιήσει το Μακεδόνας, μακεδονική γραφή, ώστε να συνεχίσει μια αλυτρωτική διεκδίκηση έναντι της χώρας μας. Όχι, υπάρχουν άρθρα μέσα στη συμφωνία τα οποία σταματούν όλο αυτό. Η χώρα αυτή είναι υποχρεωμένη και για τις διεθνείς αλλά και για τις εσωτερικές τις διεργασίες οι οποίες υπάρχουν στα έγγραφα να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα σύμβολα. Θα γίνουν και οι επιτροπές, βέβαια, οι οποίες θα εξετάσουν εδώ, και άλλα. Στους μηχανισμούς και σε επιτροπές. Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου, για παράδειγμα, κύριε Αμανατίδη? Λένε τώρα ότι αυτή η ομαλοποίηση, οι αλλαγές συνταγματικές, η συμμόρφωση, η επαλήθευση της συμφωνίας ουσιαστικά θα πάρει ένα χρονικό διάστημα και πενταετίας ενδεχομένως. Οι κυρώσεις, ναι. Η αναθεώρηση του συντάγματος, ναι. Αλλά η συμμόρφωση. Δεν είναι λίγα αυτά. Η συμμόρφωση, ακριβώς οι συνταγματικές αλλαγές, είναι αυτές οι οποίες φέρνουν, αν θέλετε, και τη συμμόρφωση και υπογραφή της διεθνούς συνθήκης η οποία υπάρχει. Και δεσμεύει τη χώρα αυτό το πώς θα χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους όρους και πού χρησιμοποιούνται και πώς χρησιμοποιούνται οι επιθετικοί προσδιορισμοί. Για παράδειγμα, σε ό,τι έχει σχέση με το κράτος και το οποίο παίρνει και στους πολιτιστικούς συλλόγους κλπ., θα αναφέρεται σαφώς ότι ανήκει στη Βόρεια Μακεδονία. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που ανοίγουν αυτή τη στιγμή τέτοια, αν θέλετε, και δεν μπορούν να δουν το μέγεθος της επιτυχίας, το οποίο είναι και για τους δύο λαούς. Θα σας πω συγκεκριμένα ένα επιχείρημα. Παρακολουθώ το τι λέει το ΒΜΡΟ στην γειτονική χώρα. Να. Λέει ακριβώς τα ίδια τα οποία λέει το αδελφό του κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Κατηγορούν την κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ ότι τα έχει παραδώσει όλα στην Ελλάδα. Το ίδιο κάνει από εδώ και η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι βάζει συνταγματική, ότι δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή, δεν μπορεί εκείνοι να κατηγορούνται εκεί και να λένε ότι είναι ηττημένη η χώρα τους. Και από εδώ το ίδιο το κόμμα. Είναι δύο δυνάμεις, κύριε Πολάλη. Γιατί γίνεται αυτό, για να το εξηγήσω. Είναι δύο δυνάμεις σε δύο χώρες,
οι οποίες δυνάμεις υπηρετούν αυτή τη στιγμή ακραία εθνικιστική, λαϊκιστική, ρητορική και πολιτική, και οι οποίοι είναι δυνάμεις απραξίας, είναι δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει η πρόοδος και δεν θέλουν να υπάρχουν και η ειρήνη και στην ευρύτερη περιοχή. Η γιατί ακριβώς αυτή ψαρεύουν στα θολά νερά, δηλαδή κάνουν πολιτική κοιτάζοντας, ειδικά για την Ελλάδα, όχι στο εσωτερικό της χώρας, αλλά στο εσωτερικό του κόμματός τους. Διχασμός δεν υπάρχει στην στον ελληνικό λαό. Διχασμός και τριχασμός, θα έλεγα, υπάρχει σε μια πολιτική αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμα και τώρα να πει τη θέση της. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα και τώρα εκφράζει αντίθεση. Και μην μου πείτε ότι η αντίθεση σε ένα τέτοιο θέμα αποτελεί θέση. Στα εθνικά θέματα τα κόμματα, ειδικά αυτά που θέλουν να λένε εγώ κυβερνητικά, πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία, και θα κλείσω με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει, αφού λέει ότι πάλευε για το έργο όμνης που δεν πάλευε για το έργο όμνης, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να αποκτήσει πολιτική θέση έργο όμνης στο εσωτερικό της. Και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό. Δεν έχει τέτοια θέση. Η Νέα Δημοκρατία λέει, πέρα από το ότι είναι μια κακή συμφωνία, δεν υπάρχει και πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνησης να φέρει αυτή τη συμφωνία, καθώς ο κυβερνητικός εταίρος, ο κ. Καμένος, λέει: εγώ δεν την ψηφίζω. Γιατί αποσύρθηκε η εμπιστοσύνη από τον κυβερνητικό εταίρο? Μόνο τότε υπάρχουν τέτοια. Με βάση το άρθρο 28 του συντάγματος. Ο κυβερνητικός εταίρος λέει ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λύση, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με ένα νόμο που όταν θα έρθει για κύρωση στη Βουλή. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει άρρη την εμπιστοσύνη του κυβερνητικού εταίρου απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά πού το βλέπει το πρόβλημα? Είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Και όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Και πολιτικό επιχείρημα δεν είναι αυτό το οποίο φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Κρύβεται προκειμένου να μην φέρει καθαρή τη θέση της απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό δείχνει μια ιστορική ανευθυνότητα, γιατί μπροστά στα διλήμματα της ιστορίας πρέπει να παίρνεις θέση. Δεν μπορεί να κρύβεσαι πίσω από αυτά, γιατί είναι αμήλικτα. Είναι ιστορικά ανεύθυνη θέση και λίγη απέναντι στην ευθύνη την οποία έχει ως πολιτικό κόμμα στη χώρα μας. Η συμφωνία αυτή είναι συνεπής με την ιστορία μας, είναι συνεπής με την ιστορία της χώρας μας? Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, γιατί μπορεί να πει κάποιος τα λέει ο υπουργός επειδή είναι στην κυβέρνηση. Να διαβάσω 4 άρθρα τα οποία έχει. 4 κομμάτια τα οποία έχει το άρθρο 7 της συμφωνίας. Το οποίο έχει βγει έξω και αυτός είναι ο λόγος που μου δίνεται να το διαβάσω. Θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά. Ναι, για να το καταλάβετε τι ακριβώς είναι. Είναι 5 σειρές. Είναι κατανοητό σε όλους μας. Ναι. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η κατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους Μακεδονία, Μακεδόνας, Μακεδονικός, αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομία. Αναφορικά με το πρώτο μέρος, στην Ελλάδα δηλαδή, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομία αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος, με τη Φύρων, δηλαδή την Βόρεια Μακεδονία τώρα, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα και ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7, σε αυτό που σας ανέφερε για τον ελληνικό πληθυσμό. Το δεύτερο μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η μακεδονική, το λένε οι ίδιοι, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Τα μέρη σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του δευτέρου μέρους δεν έχουν καμία σχέση. Το δηλώνει αυτή η δεύτερη πλευρά. Με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, να τα ακούσει ο κόσμος. Την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδας. Έχουν δύο διαφορετικές ιστορίες. Αυτό περιγράφεται στο συγκεκριμένο. Απλώς αποδίδεται μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα. Κυρία Πολάλη, ουσιαστικά η συμφωνία και το άρθρο 7, αν θέλετε, αποτελεί δικαίωση και όλων αυτών που πάλεψαν τον επίσημο αλυτρωτισμό της γειτονικής χώρας όταν εκδηλώθηκε αυτή. Είναι πολύ σημαντική. Δείτε λίγο πώς υποδέχθηκε ο διεθνής παράγοντας, και μιλάω από πρωθυπουργούς, από υπουργούς εξωτερικών. Υπάρχει ανακοίνωση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί. Πώς έχει υποδεχθεί ο διεθνής παράγοντας και πώς δίνει την διάσταση η οποία υπάρχει πραγματικά και η οποία ποια είναι? Η θέση της χώρας μας ενισχύεται σε μια περιοχή στην οποία παίζει πλέον περισσότερο το ρόλο της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης στην περιοχή. Αυτό αναγνωρίζεται από παντού. Έτσι υπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα. Και κυρία Μαναρτίδη, σχετικά με το άρθρο 7, αυτό που διευκρινίζεται και όπως μας το διαβάσατε είναι η ιστορικότητα του ονόματος Μακεδονία, όπου η αρχαία Μακεδονία, η πολιτιστική κληρονομιά, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, και θα το δούμε βέβαια και στις λεπτομέρειές του, γιατί είναι η διαρροή, δεν έχουμε δει τα επίσημα κείμενα.
ξεχωρίζει και πάμε πλέον στον γεωγραφικό προσδιορισμό της γειτονικής χώρας. Έτσι. Εδώ όμως υπάρχουν κάποια θέματα σε σχέση με τις διαδικασίες. Γιατί λέμε, θα πάει πρώτα στη Βουλή των Γειτόνων να γίνει η κύρωση. Θα γίνει η επικύρωση από τη Βουλή της γειτονικής χώρας. Με αυτό εδώ ανοίγει, αν θέλετε, η πρόσκληση προς το ΝΑΤΟ, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν. Βεβαίως, με την κύρωση, έτσι, πριν με την κύρωση από αυτούς. Είναι άλλο η πρόσκληση. Είναι άλλο η πρόσκληση, άλλο η επικύρωση. Τελικά για να ισχύσει κάτι, για να γίνει κάποιος μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό πρέπει να το πούμε. Και δεν ισχύει αυτό που ακούω ότι παίρνει τις απομακρύνσεις του Ταμείου, τίποτα δεν ισχύει. Δεν είναι έτσι. Είναι μια... Για να γίνει κάποιος πλήρως μέλος του ΝΑΤΟ, πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ, θα πρέπει, για να ισχύσει δηλαδή αυτό, θα πρέπει να κυρωθεί από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Η κύρωση λοιπόν σε εμάς έρχεται μετά. Είναι άλλη πρόσκληση. Είναι υπό αίρεση. Η πρόσκληση θα γράφει μέσα ακριβώς το ότι λύνεται το ονοματολογικό, ναι, γιατί... αλλά είναι υπό την αίρεση. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτή η κύρωση, ακριβώς, η Ελλάδα αποσύρει πρέπει... την πρόσκλησή να... της. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, δεν ισχύει η συμφωνία καταρχήν. Για να γίνουν όλα αυτά, μιλάμε. Κύρωση από την Βουλή των Γειτόνων. Μετά θα πάμε στο δημοψήφισμα. Εφόσον επιλέξουν δημοψήφισμα και δεν έχουν την αναγκαία πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό περιμένουμε. Τι θα αποφασίσει η συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Ζάεφ το έχει προαναγγείλει. Άλλωστε, αλλά το σημαντικό για μας είναι η αναθεώρηση συνταγματική να γίνει. Συνταγματική αναθεώρηση και μετά κύρωση της συμφωνίας από την Ελληνική Βουλή. Α, δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Αυτή η διασφαλιστική δικλίδα. Όχι, είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το σύντομο χρονικό διάστημα πότε θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάνω από 5-6 μήνες. Πάνω από 5-6 μήνες για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ναι, και όσοι μιλούν ότι αυτά θα τραβήξουν σε 4 και 5 χρόνια δεν γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει θα δοθεί η συμφωνία και θα. Άρα λοιπόν μετά από τους 5-6 μήνες που μας λέτε και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των γειτόνων, θα έρθει η συμφωνία και στην Ελληνική Βουλή. Ακριβώς. Και κύρωση. Από εκεί και πέρα, με το που θα γίνει κύριο στην Ελληνική Βουλή. Τότε ισχύει και εντάσσεται στο εσωτερικό δίκαιο και της χώρας μας, αφού γίνεται η κύρωση από την Ελληνική Βουλή κάποιας διεθνούς συμφωνίας. Βάσει με το άρθρο 28 του Συντάγματος. Αφού γίνει αυτή η κύρωση, θα πάει μετά και στις υπόλοιπες χώρες, στα μέλη της Συμμαχίας, για να κυρώσουν και αυτές αυτή τη διαδικασία, ή θα τρέχει παράλληλα και μια τέτοια διαδικασία. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Νομίζω είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει σημασία από τη στιγμή που είναι αποφασιστικής σημασίας, καθοριστικής, η κύρωση από Επομένως, την Ελληνική Βουλή. Επομένως, η ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται είναι μια από τα διαδικασία. Βήματα υλοποίησης τα οποία θα κάνει με βάση τη συμφωνία. Και αν κυρώσουμε εμείς, μετά μπαίνει κατευθείαν στο ΝΑΤΟ, η διαδικασία είναι αυτή. Εφόσον έχει γίνει αποδεκτή και από τις άλλες χώρες, βεβαίως. Εφόσον έχει γίνει αποδεκτή. Λοιπόν, η αιρεσιμότητα... Μπαίνει από την αρχή στην πρόσκληση καταρχήν. Η αιρεσιμότητα λοιπόν. Ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίζει ότι οι γείτονες ακολουθούν αυτή τη συμφωνία. Ποιος θα επαληθεύει. Θα είμαστε εμείς, ας πούμε, από πάνω και θα λέμε κίτρινη κόκκινη κάρτα, θα ασκούμε ένα βέτο. Πώς θα είναι η διαδικασία. Πού θα απευθύνεται αυτό. Κύριε Πολάλη, το ότι θα γίνονται συνταγματικές αλλαγές και έχουν βγει, αυτό νομίζω ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει. Ναι, ξέρετε όμως δηλαδή, ότι οι διατυπώσεις είναι πάντα. Όχι, συνταγματικές αλλαγές. Μέχρι τώρα, βέβαια, υπήρχε ένα ενδιάμεσο πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, που είχαμε πει, είχαμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές μέσα αυτά τα χρόνια ότι έχει παραβιαστεί από την πλευρά των Σκοπίων. Τι μας διασφαλίζει για την ενδιάμεση συμφωνία. Τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε, κύριε Πουλάλη, για μια συνολική συμφωνία. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε και μπαίνουν και υπογραφές και είναι οριστικές. Με τρόπο τέτοιο, στο οποίο δεν θα υπάρχουν και δεν υπάρχουν διενέξεις για το μέλλον. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάω ότι είναι η καλύτερη συμφωνία. Ρωτάει όμως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ναι, ποιος θα το διασφαλίζει. Δηλαδή, αν γίνει μια παραβίαση στο μέλλον, ποιος θα αποφασίζει ότι έγινε αυτή η παραβίαση. Υπάρχουν και οι δύο πλευρές και η Ελλάδα μπορεί να προσφύγει σε μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Όπως? Και διεθνείς. Και διεθνή δικαστήρια, αλλά. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν. Θα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ακούστε, δεν είναι θέμα. Από τη στιγμή που θα γίνουν οι συνταγματικές αλλαγές. Εδώ υπάρχει και μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση και μια αλλαγή κλίματος στην ίδια τη χώρα. Και στην χώρα τη γειτονική, η οποία προσβλέπει ακριβώς τη συνεργασία με την Ελλάδα. Και ο ρόλος της Ελλάδας πλέον στα Βαλκάνια, ως, πέρα από τον πυλώνα σταθερότητας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, δίνει στη χώρα μας τον ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη συνεργασία. Όταν αναπτύσσονται λοιπόν όλες αυτές οι σχέσεις, έχουν λήξει οι αλληλεπιδρασμοί, οι κοινωνίες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Λίγοι επίσης θα λήξει και λίγοι είναι τρομολόγηση προς λύση του το θέμα της ονομασίας Εκκλησίας των Σκοπίων. Η όσμωση αυτή δηλαδή, μακριά από τις αγγυλώσεις και τους εθνικιστικούς λαϊκισμούς οι οποίοι προσπάθησαν και στη γειτονική χώρα και δείτε τι αποτελέσματα φέρανε, αυτό φέρνει ένα καλύτερο κλίμα. Άρα, και νομίζω ότι τα πράγματα αυτά θα οδεύσουν στο μέλλον με πολύ καλό τρόπο. Το δικαίωμα βέτο, για να το πω ξεκάθαρα και να το καθαρίσουμε, το έχουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, που σημαίνει ανεξάρτητα αν υπάρχει ένας μηχανισμός ή όχι, εάν αυτοί δεν μας ικανοποιήσουν, το ότι θα τους δώσουμε. Το έχουμε μέχρι τέλος. Δηλαδή, αν δεν τους δίνουμε την πρόσκληση. Με αίρεση η πρόσκληση. Μέχρι να επικυρωθεί.
πρόσκληση γίνεται με την αίρεση μέσα όμως ότι θα γίνουν όλες οι αλλαγές αυτές. Για να το ξεκαθαρίσουμε, 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει την ονομασία, αλλά το ότι δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί εμείς δεν συμφωνούμε και για να ενταχθούν σε αυτές τις συμμαχίες. Για τα οποία η χώρα μας έχει καταδικαστεί, γιατί έχουμε κάνει έτσι. Άρα εμείς αυτό το βέτο δεν το εχωρούμε στη διαδικασία αυτή της πρόσκλησης. Το κρατάμε μέχρι τέλους. Όχι, βέβαια, οπότε φυσικά. Για να ενταχθούν πάντα θα θέλουν τη δική μας έγκριση. Ακριβώς. Είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Αυτή είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Ακριβώς. Είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε τα θετικά και για τους δύο λαούς. Είναι και για τη χώρα μας. Δηλαδή αυτό που είπα ότι ο λειτουργισμός αποτελεί παρελθόν. Υπάρχουν συνταγματικές αλλαγές. Υπάρχουν όλες αυτές οι οριοθετήσεις σε σχέση με το. Με τον δικό μας πολιτισμό, με τη δική μας ιστορία, αυτά ουσιαστικά τα παίρνουμε πίσω. Υπάρχει η αλλαγή του ονόματος που είναι αποκλειστικά γεωγραφική και ορίζει το τι είναι, και αυτό πλέον θα γίνει η αλλαγή προς όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες δηλαδή που μέχρι τώρα τη λέγανε Μακεδονία, τώρα θα υπάρχει το Βόρεια Μακεδονία. Και με την θα γίνει η αλλαγή. Προέκταση, όλα αυτά λοιπόν. Και να δούμε προς το μέλλον. Αυτά εφόσον λύνονται με αυτή τη συμφωνία και με τα βήματα τα οποία γίνονται, το κυριότερο είναι η περιοχή η οποία θα αναπτυχθεί και θα υπάρχει σταθερότητα στη Δυτική Ευρώπη, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Αμανατίδη, ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί και θα το δούμε βέβαια στην πορεία πώς θα γίνει, είναι τα εμπορικά σήματα. Εκεί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, θα το δούμε. Και ότι θα φτιαχτεί μια επιτροπή και να το δούμε σε ένα χρόνο πώς θα. Ξέρετε ότι έχουμε. Αρκετές. Όπως και για τον αλυτρωτισμό που θα εξεταστούν τα σχολικά βιβλία, θα βγει η συμφωνία. Δηλαδή, κύριε Μανατίδη, για να καταλάβουμε, υπάρχει περίπτωση εμπορικά σήματα ελληνικά τα οποία φέρουν το μακεδονικό ως συνθετικό να κληθούν να αλλάξουν? Όχι, όχι. Αποκλείεται. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, όχι. Ας πούμε, ο Χαλβάς είναι πολύ γνωστό. Τι να σας πω, όχι, όχι. Η μπύρα. Θα μπούμε σε αυτά. Θα μπούμε και θα τα δείτε. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, όχι. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει αυτή η ανησυχία. Όχι, όχι, όχι. Όχι, το λέτε ξεκάθαρα αυτό. Κυρία Πολάλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, λένε πολύ το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί είχε γίνει και μια δήλωση πρόσφατα. Το αεροδρόμιο θα μείνει Μακεδονία ή θα πρέπει να το αλλάξουμε το όνομα? Εμείς, όχι, το λέμε, όχι, δεν υπάρχει. Ούτε το Χαλβά, επιμένω. Δεν έχουν μπει σε τέτοια θέματα. Γιατί εντάξει, έχουμε φύγει από τη Σαρακοστή εδώ και όχι, καιρό. Τώρα, αλλά. Είναι σοβαρά θέματα εμπορικά πάντως. Δεν αντιλέγονται σοβαρά θέματα. Μπορεί να σπάσει ένα εμπορικό πόλεμο στην πορεία χωρίς να τον μπορούμε να τον αλλάξουμε. Όχι, ακριβώς γι' αυτό είπαμε ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία λύνει όλα τα θέματα. Δεν θα αφήσουμε ούτε η γειτονική χώρα το θέλει, τουλάχιστον. Η κυβέρνηση αυτή η σημερινή που υπάρχει και το πολιτικό κλίμα, γιατί βλέπουν και οι ίδιοι ότι το μέλλον το δικό τους είναι σε μια λογική συνεργασία, ανάπτυξη και επίλυση και λύσεις των προβλημάτων. Άρα λοιπόν είναι δέσμευση ότι από το πλαίσιο της συμφωνίας δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στα εμπορικά σήματα των ελληνικών όπου επιχειρήσεων. Όπου υπάρχουν θα εξεταστούν, γιατί είναι χιλιάδες. Ακούστε με, κοιτάξτε, είναι χιλιάδες. Δεν πρόκειται κάτι να γίνει με αυτά. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλες περιπτώσεις οι οποίες πρέπει. Κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα αλλάξουν αυτά. Ναι, θα τη δείτε τη συμφωνία, είναι σαφή αυτά τα πράγματα και λύνονται. Ωστόσο, πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν και στα βιβλία τους. Του ελληνικού. Αυτά θα εξεταστούν στις επιτροπές. Mm-hmm. Όπως κάνουμε αντίστοιχα και με την Αλβανία, αν το θέλετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, συνεδριάζουν επιτροπές με την Αλβανία, όπου τα ζητήματα ελληνικού που υπάρχουν σε ένα-δύο βιβλία της Αλβανίας, που έχουν και χάρτες κλπ., εξετάζονται για να υπάρχει αλλαγή. Κοιτάξτε, η χώρα μας έχει μία ευθύνη πρώτα απ' όλα και προς τις γειτονικές χώρες, αλλά και πρώτα απ' όλα προς τον εαυτό της. Βγαίνοντας από την Επιτροπή, βγαίνοντας από το Μνημόνιο, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε για την ευημερία πρώτα απ' όλα των πολιτών μας, της κοινωνίας μας, να παίξουμε τον ηγετικό ρόλο ο οποίος μας αναλογεί, αν θέλετε, στη Δυτική Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν διεισδύσεις και από τρίτες χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Ο πραγματικός ο κίνδυνος λοιπόν βρίσκεται κάπου αλλού. Θα πρέπει να ψάξουμε, να ψαχθούμε και να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά όλοι οι Έλληνες τα ωφέλη τα οποία έχει αυτή η συμφωνία και προς τα που θέλουμε να οδεύσει η χώρα μας. Επομένως, προς το μέλλον, κύριε Μανατίδη, ή να κοιτάζει και να θέλει τυφλή. Η γειτονική χώρα να ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Δεν υποχρεώνεται η χώρα μας να βάλει Νότια Μακεδονία σε οποιονδήποτε προσδιορισμό. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όχι, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν μηνύματα εδώ και λένε. Υπάρχει τέτοια αίσθηση, το βλέπουμε. Επίσης,
αφήσεις... από τους τηλεθεατές. Όχι, όχι. Επίσης, κάποιοι αμφισβητούν το θέμα του έργα όμνες, ότι υπάρχουν κάποιες σκιές σε σχέση με, με τη χρήση του ονόματος. Δηλαδή, το όνομα πώς θα είναι, θα είναι αμετάφραστο, θα είναι, η χρήση του ποια θα είναι. Η χρήση και στο εσωτερικό, στα έγγραφα τα οποία αναφέρονται και στις μεταξύ τους εσωτερικές που έχουν οι κρατικοί οργανισμοί, οι οργανισμοί οι οποίοι... αν θέλετε τα πιστοποιητικά του, όπω και λοιπά. Θέλει τη Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονίας. Αυτό είναι το εργόμενο, το οποίο δεν το πάλευαν ποτέ. Θέλανε μόνο για διεθνείς συμφωνίες και στο εσωτερικό τα αφήνανε ελεύθερα. Αυτές οι 100 τόσες χώρες που έχουν αναγνωρίσει Μακεδονία μέχρι τώρα θα την αναγνωρίσουν ως Βόρεια Μακεδονία. Ως Βόρεια Μακεδονία, βεβαίως. Και οι συναλλαγές και οι μεταξύ του προσφωνήσεις ή οτιδήποτε θα αναφέρονται στη Βόρεια Μακεδονία. Όλα επομένως από εδώ και στο εξή. Είναι μια δύσκολη συμφωνία και για του γείτονε. Αλλά νομίζω με την πολιτική βούληση και την καλή θέληση η οποία υπήρξε για να λυθούν προβλήματα προς όφελος των δύο λαών, είναι αυτά που επικράτησαν. Οι δυνάμεις της πρόοδου και εδώ και γενικά στην περιοχή πρέπει να νικήσουν. Υπάρχουν οι δυνάμεις της αδράνειας και αυτές που ψαρεύουν σε ακραίους εθνικιστικούς λαϊκισμούς και στις δύο χώρες και οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον κανενός στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Αμανατίδη, επειδή πολλοί ασκούν κριτική σε σχέση με τον κυβερνητικό σας εταίρο, ότι δεν θα ψηφίσει στη Βουλή, πιστεύετε ότι στη Βουλή, όταν θα έρθει, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα δημιουργηθούν πλειοψηφίες και άλλες, όπως είπατε, προοδευτικές πλειοψηφίες που θα στηρίξουν αυτή τη συμφωνία? Ναι, η κύρωση γίνεται από τη Βουλή. Ναι. Και από εκεί και μετά τοποθετούνται όλοι οι βουλευτές. Κόμματα, άλλοι βουλευτές οι οποίοι θα στηρίξουν αυτή τη συμφωνία. Έχουν εκφραστεί. Νομίζω πολιτικά έχουν εκφραστεί αυτά. Οι μόνοι που δεν έχουν εκφράσει ακόμα ούτε τη θέση τους, παρά μόνο την αντίθεσή τους σε ένα κατά εμέ, όχι απλώς διδικαστικό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ακόμα και τώρα δεν λέει τη θέση της. Δηλαδή λέει μια αντίθεση ότι εγώ δεν θέλω αυτά, δεν λέει όμως κάτι άλλο. Μάλιστα. Ποια είναι η θέση της, τι θα έκανε αυτή δηλαδή, τι θα διαπραγματευόταν, τι θα έλεγε. Και φυσικά ξέρω γιατί, γνωρίζω λίγο σύλλογο γιατί το λέει. Είναι οι εσωτερικές αντιθέσεις που όμως απέναντι στην ιστορία δεν μπορείς να λειτουργείς με γνώμονα τις εσωτερικές σου αντιθέσεις. Αυτό είναι που μου κάνει και μου επιτρέπει να πω ότι είναι ανιστόρητη και λίγη η τοποθέτηση απέναντι στα θέματα αυτά. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Έννα Κασιμάτη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το νέο όνομα της